Παραμένω απεσιόδοξος. Και παραμένετε. Διότι ο κύριος Ερντογάν, παραδείγματος χάρη, λέει ότι δεν είμαι μεγαλύτερος από τη δικαιοσύνη. Τον ερωτώ, τι συνέβη ακριβώς και έγινε μεγαλύτερος από τη δικαιοσύνη στην περίπτωση του Γερμανού κρατουμένου δημοσιογράφου. Και εκεί ούτε δίκιο ούτε τίποτα και έφυγε. Έτσι. Τι ακριβώς συμβαίνει. Να σας πω τι συμβαίνει. Περίμενε να πάρει τη δεύτερη δόση του άνθρωπος. Και επειδή η Γερμανία κατέχει στρατηγικό ρόλο στην καταβολή δόσεων γενικώς και ορίστος, πίεσε, αλλά και ειδικώς, την πήρε και τέλειωσε το θέμα. Την πήρε και τελείωσε η υπόθεση. Γι' αυτό μόνο πήγε και στη Βάρνα, κατά τη γνώμη σας, κύριε Μάση. Ναι, εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Ερντογάν κάνει αυτό το οποίο ξέρουμε από ως ανατολίτικο παζάρι. Και θα θυμίσω σε όλους το ανέκδοτο του Χότζα με τον καταδικασμένο που του έβαλε στο κελί στην αρχή την κατσίκα, διαμαρτύρετο, μετά το γάιδαρο, μετά το βόδι, ο κρατούμενος κόντεψε να χαλάσει το κελί και μετά άρχισε να του τα βγάζει. Και μόλις του τα έβγαλε για τα τρία, ο κρατούμενος ήταν ευτυχισμένος, ήταν στον παράδεισο. Δεν είχε αλλάξει τίποτα. Απλώς θα τα πήρε τα λεφτά. Άρα, ναι, αλλά εδώ φαίνεται ότι εξασφάλισε τα λεφτά από τη Βάρνα. Ναι, έχει δεν και δεύτερη, βλέπω όμως να αλλάζει κάτι. Έχει και δεύτερη δόση με ένα, αλλά βάζει τη ζυγαριά και τους 8 από ό,τι καταλαβαίνω. Βεβαιότατα. Δεν θα το αφήσει αυτό το θέμα. Πράγματα τα οποία είναι τελείως ανώμια. Οι άνθρωποι, οι δικοί του, ήρθαν και ζήτησαν άσυλο εδώ. Ακριβώς. Τους δικούς μας, να το λέμε, γιατί έχει σημασία. Τους υφύρπασε. Κακά τα ψέματα. Διότι αν δεν, δεν υπήρχε η φαρπαγή, μετά από τόσα τέτοια που γίνονται καθημερινά εκεί και τελειώνουν σε λίγες ώρες, δεν θα είχε άρα νόημα. Δεν είχαν στημένη, λέτε, σε επιμένετε σε αυτό μα το σενάριο. Μα σαφέστατα επιμένω. Και το έχει πει και ο στρατηγός Παραγιουδάκης, το λέτε κι εσείς. Βεβαιότατα. Ότι εδώ είχαν νέδρα και τους την έστησαν οι Τούρκοι. Για μένα αυτό είναι σαφές. Και εφόσον το λέει και ο κύριος Παραγιουδάκης, δεν το συζητώ. Αλλά μπορούσε η Ευρώπη, γιατί θα μου πείτε, ωραία, κάνετε κριτική εκεί, για πέστε μας εσείς τι θα κάνατε. Λέω λοιπόν, κύριε, θέλετε χρήματα. Είστε ανατολίτης. Μάλιστα. Για το προσφυγικό μιλάμε πάντα. Ναι, μπράβο. Μάλιστα. Ποιο είναι, να το δούμε στρατηγικά, ποιο είναι το όπλο της Τουρκίας απέναντι στην Ευρώπη. Το προσφυγικό μεταναστευτικό. Μπράβο. Να του το αφαιρέσουμε. Πώς. Πώς θα του το αφαιρέσουμε. Θέλετε χρήματα, κύριε. Τρία τώρα και τρία μετά. Μάλιστα. Πάρτε τώρα αυτά τα τρία. Κάντε hot spot στα εδάφη της Τουρκίας. Κάντε την ταυτοποίηση στα εδάφη της Τουρκίας. Δώστε το δικαίωμα, πράσινη κάρτα από την Τουρκία και το δικαίωμα ταξιδιού για να πάει ο άνθρωπος εκεί που θέλει στην Ευρώπη. Γιατί είναι και οι Γερμανοί βιομηχανοί, οι οποίοι ζητάνε κάθε λίγο και λιγάκι και θέλουν τόσα κεφάλια. Έτσι. Να πάει λοιπόν σαν άνθρωπος, σεβαστός, όχι σαν δίποδο θηλαστικό να πετάγεται στο Αιγαίο για να πνίγεται.